Έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο, θα λάβω και εγώ μέρος να ενημερωθώ. Όπως ξέρετε, το Μητροπολείο τρέχει στην Μητρόπολη Πειραιώς. Ενημερώθηκα χθες από τον Διευθυντή ότι υπάρχουν νομίζω 20 κρούσματα, 18 τρόφιμοι και 2 εργαζόμενοι. Θα εκτιμήσουμε την κατάσταση. Όπως έχουν ενημερωθεί, λαμβάνονταν όλα τα απαραίτητα μέτρα στο γυροκομείο. Λαμβάνονται ακόμα. Υπάρχει έξαρση. Βλέπετε, σε πολλά γυροκομεία υπάρχουν παρόμοια περιστατικά. Κοιτάξτε, να κάνουμε ό,τι καλύτερο θα το ελέγξουμε. Παραλαμβάνω τώρα θα ενημερωθώ κι εγώ. Και το είχατε πριν την ενημέρωση δηλαδή. Καλύτερο θα να μιλήσουμε μετά. Έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο. Ποια είναι τα μέτρα που θα πέσουν στο τραπέζι? Θα δούμε τώρα ό,τι πρέπει να δει. Δεν κάνει ο καθένα το δικό του, το κεφαλιού του. Έχει πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ τα οποία εφαρμόζεται. Αλλά θα δούμε τι προβλέπει ο ΕΟΔΗ, ο οποίο θα συμβουλεύσει και θα δώσει τι οδηγίε του. Άλλωστε και τα κλίματα βρέθηκαν μετά από το βουλίο του γυροκομείου σε τακτικό έλεγχο που έκανε. Θα δούμε τι προβλέπεται και θα το εφαρμόσουμε κατά γράμμα. Και αν πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Όπως ξέρετε, το γυροκομείο τη Μητροπόλεως Πειραιά. Ναι. Αλλά οπωσδήποτε και έχουμε δύο δημοτικού συμβούλου που συμμετέχουν, αλλά και εγώ ω πόλη προφανώ ενδιαφέρομαι και πρέπει και εγώ να πάρω. Τώρα στη συνάντηση, ποιοι θα πάρετε μέρος? Θα είναι ο Μητροπολίτης, θα είμαι εγώ και θα είναι και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του γυροκομείου. Αν ισχύει και η δήμαρχη. Πάντα ανησυχούμε, όχι μόνο για το γυροκομείο. Σήμερα είχαμε κρούσμα, έκλεισε το σχολείο, το ειδικό σχολείο για αυτισμό στον Πειραιά. Έκλεισε από ένα κρούσμα. Ναι, γιατί υπάρχει μια ειδική κατηγορία τα παιδιά με αυτισμό, αλλά έκλεισε το σχολείο και με ένα κρούσμα. Υπάρχει ανησυχία γενικότερα. Τώρα άκουγα στο ραδιόφωνο του Δήμου Θεσσαλονίκης τον κύριο Ζέρβα, τον συνάδελφο, ο οποίος και εκεί υπάρχει μια πολύ πιο έντονη ανησυχία και είναι ο Υπουργός Υγείας. Εκεί θα πάρουν έξτρα και περαιτέρω μέτρα, θα ισχυρίζει τον Πρωθυπουργό. Ανησυχούμε προφανώς, αλλά θέλει ηρεμία πάνω απ' όλα. Θέλει ηρεμία, ψυχραιμία, να τηρούμε τα μέτρα. Οπωσδήποτε και αυτό που λέει η κυβέρνηση παίζει ένα ρόλο για το μεγεθύνη ευθύνη του καθενός. Προφανώς παίζει ένα ρόλο, όχι μόνο του, αλλά παίζει ένα ρόλο. Είμαστε εδώ να διαφυλάξουμε ό,τι θα πρέπει να κάνουμε. Στο σχολείο μαθητής βρέθηκε θετικός ή όχι? Καθηγητής. Καθηγητής. Ευχαριστώ πολύ.